Τροπολογία που προβλέπει διαγραφή χρεών έως και 20.000 ευρώ σε τράπεζες και δημόσιο κατατέθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή μαζί με τις αλλαγές στον νόμο Κατσέλη. Η νέα ρύθμιση αφορά στους οφειλέτες που έχουν μηδενικά εισοδήματα και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία και οι οποίοι θα προσφύγουν στα ειρηνοδικεία για να πετύχουν την διαγραφή όλων των υποχρεώσεών τους αρκεί να μην ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ. Έχει βγει μια ανακοίνωση μαζί με τις αλλαγές του νόμου Κατσέλη όπου λένε ότι θα υπάρξουν ουσιαστικά διαγραφές οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ για κάρτες και καταναλωτικά δάνεια... για αυτούς όμως που δεν έχουν πράγματι αξία... Και στερούνται παντελώ εισοδημάτων. Είναι, ήταν ένα βήμα που είχε κάνει παλιότερα μία τράπεζα, να μην κατονομάσουμε, και αυτό φαίνεται ότι προχωράει, γι' αυτό τουλάχιστον το ποσό ε, καθολικά σε όλου του οφειλέτε που βρίσκονται σε, αυτές, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή έχουν πολύ μηδενικά εισοδήματα και δεν έχουν πράγματα σε ασφάλειε, δηλαδή ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα με την πρόεδρο τη Ένωση Καταναλωτών Εύρου, Σοφία Ταλιατζή, η συγκεκριμένη ρύθμιση, αν και πολλά υποσχόμενη, πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω προκειμένου να περιλάβει περισσότερου οφειλέτε. Πάντω την χαρακτηρίζει ω θετικό βήμα τη κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να στηρίξει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί λιγάκι και να δούμε ακόμα και όταν υπάρχουν πράγματι εξασφαλίσει. αν αποδεδειγμένα βρίσκεται κάποιο σε αδυναμία πληρωμή, είναι μακροχρόνια άνεργο, έχει κάποια αναπηρία, έχει κάτι τέτοιο, ίσω εκεί πέρα εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να μπουν και αυτέ στι διαγραφέ των χρεών. Παρ' όλα αυτά, Αυτά νομίζω ότι γίνονται καιρό με τον καιρό και βήμα με το βήμα. Ήδη είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Πρώτη φορά μιλάμε για οριζόντιες διαγραφέ, έστω και σε μια μικρή ε, ομάδα τόμων. Παρ' όλα αυτά μιλάμε. Νομίζω ότι έγινε ένα θετικό βήμα.